και σκυλάκι και γατά για αυτό το σπίτι, μπράβο. Αγαπητέ, λοιπόν, σε πω, γιατί είναι τσουρος που μιλάει, ο άλλος ο τύπος. Ένα μιλούσαμε στη βιντεοκλήση με ένας γείτονας με κάτι σύγλους. Και με μουσουαρλάς. Α, αυτός που έλεγε περιπέζεις με. Περιπέζεις με. Αυτός ήτανε. Ναι. Όχι, εν έντοτος, όχι, τούτος έσου πάρουν παιδί. Εν έντοτος. Τούτος είχε και ωραίος σύγλους, αλλά είχε κάτι σύγλους σε ένα μουτρό. Στο σύγλο τούτο. Τούτος είχε ένα άσπρο σύγλο με καφέ πατσαλιές μούλες. Περιπέζεις με. Εντάξει, εσύ έρχεσαι καμία επαφή με τα κυπριακά του, τίποτε, δεν το σκεφτείς. Και λέω, τι είναι αυτός, είναι παραβατικός το πιστεύω. Είναι παραβατικό. Εγώ πού είμαι να βγάλω καμιά καραμπίνα και να το οδηγήσαμε λίγα. Είναι στο κομμάτι του. Στο κομμάτι του που πάει. Κοίταξε, άμα έχεις και ένα μεγάλο αμάξι, μπορείς να οδηγήσεις και είναι και ψυχολογικός ο παράγοντας. Και δείξουμε ποιο μεγάλο αμάξι. Όχι, αλλά με το δικό μου θα ήταν πιο μεγάλο και θα μαζευόταν αυτός. Εντάξει, κατουρίστε και λίγο. Αλβανικό οδήγημα. Όποιος έχει ο μεγάλο αμάξι. Αυτό που στο είναι λίγο ρατσιστικό. Ναι, ρατσιστικό είναι πραγματικό. Καθόλου ρατσιστικό. Πού να πας στο Κάιρο να πω. Και για το Κάιρο το ίδιο. Πήγε στο Κάιρο καμιά φορά. Όχι, αλλά ο κόσμος οδηγάνε. Πού να πας στο κέντρο του Κάιρου. Να έχει μια λιμουζίνα με τρεις σειρές σε κάθε σειρά για να κάνει κοπελίσκια. Τρεις σειρές αλήθεια. Πρώτη για 10, δεύτερη για 13, για να κάνει κοπελούκια. Μέσα στο Κάιρο ακούεις μόνο κόρνες. Ναι. Κόρνες και νομίζεις ότι είσαι προς το τέλος της ζωής σου, ανεπάσαστε. Ναι, εκεί πέρα είναι χύμα. Χύμα. Οι Άραβες γενικά είναι έτσι. Είναι οι Άραβες έτσι. Και εδώ πέρα στην Κύπρο το τοπίο έχει και μια νότα μέσα. Είμαι 19% μέσα Ανατολή, πρόσεξε. Ε? Οι αναλύσεις του DNA μου έδειξαν 19% μέσα Ανατολή. Πολύ στελίδες. Εντάξει, είμαι και 23 ακόμα, δεν είμαι Ιταλίδα, αλλά είμαι. Δεν λέει Ιταλίδα, λέει Ελληνίδα κάτω Ιταλία. Όχι, κάνεις λάθος. Α, σκέτο Ιταλίδα. Σκέτο Ιταλίδα. Το 49,5 είναι το Ελληνίδα με το Ιταλίδα. Το 23 είναι σκέτον Ιταλίδα. Έλα. Ναι. Έχεις κανένα το σόι που μου σου στούκυψε εκεί πέρα. Πού ήβρα το σομπρίο νομίζεις. Και έπαιζε και το ίδιο που ήταν μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μια Ιταλίδα, μια Ιταλίδα, ήταν μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Έκαμε την ώρα στο δημιουργείο τη σκληρή αλήθεια την γλώσσα που θα τα πάθουμε όλα. Σκυλάκι! Το σκυλάκι τώρα που είναι μόνο του χωρί τα αδέρφια του είναι μέσα στην τρελή χαρά. Δεν σκατάσταση το σκυλάκι. Έφαγε. Δεν πίσω το σκυλάκι πώ είναι. Έφαγε το μπελτσολάκι. Δεν το σκυλάκι σε τι φάση είναι. Γεια σουλάκι. Είδε το σκυλάκι μου στον ησυχόν είναι. Μετά ζήτησε με τον τρόπο του να το καθαρίσει το σουβλάκι. Ναι, δηλαδή μιλούμε στο σπίτι του δικό μα. Δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα, πλάσματα κακομαθημένα, είναι και τα μη ανθρώπινα πλάσματα κακομαθημένα. Μάλιστα. Μετά που έφαγε το δικό του κομμάτι από το ρήπαϊ, ναι, ήρθε και επί τη μισή μπριζόλα τη εγώ στη χοιρινή, ήρθε και ζητιάνε ένα καλό φαγητό. Οπότε είχα δύο ξυλάκια με. Τα είχα εγώ, τα είχε εκεί πάνω σου, μάλλον δεν ξέρω σήμερα. Είχε τα ξυλάκια με το τούπο να τα ντούρι και η γευσή του. Ναι, είχαν ένα κολλήγιο. Τα ντούρι, μαντούρι που τούτα, εγώ είμαι εγώ έτσι μόνο. Και μετά λέει μου ότι είμαι εγώ με ζάμα τώρα. Τέλο πάντων. Και βάλω το πιάτο κάτω του φιλουλάκι με δύο σμίλε τα λέμε στην Κυπρό. Εσεί τα λέτε ξυλάκια, πώ τα λέτε. Σουβλάκια. Σουβλάκια στην. Στην Αθήνα τα λέει καλαμάκια. Και δύο καλαμάκια σουβλάκι κοτόπουλο. Και γύρισε και με κοιτάζει με έναν ύφος έτσι όπως είχε σημαίνει. Τι κάνεις τώρα.
ψηλό το παιδί. Και μετά λέει, ρωτούμαστε γιατί ανθρώπινα πλάσματα, όταν τα μη ανθρώπινα πλάσματα είναι τόσο μεγάλα. Αυτός ο ίδιος που κάνει επιδρομές στον κουβά της γράτας. Με το ξαναπείς, είπες το προηγούμενο, δεν καταλαβαίνω. Δεν μάνα. Εντάξει, το ξεχνάμε. Αφήνουμε πίσω μας. Α, τι ωραίο σκυλάκι, καταπληκτικούλι. Είναι, ρε, έκατσε ήσυχος. Είδες τον άλλη φορά τον έβαλες το πιο γονιμό. Όχι, όπως ήταν. Τώρα έχει έναν ύφος και λέει, είμαι αυτοκράτορας, είμαι